Η φάρσα της ημέρας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Φώτης Δημήτριος. Ναι, ναι. Γεια σας, από το γραφείο, από το γραφείο στην Αθήνα σας παίρνω, της Ιεράς Μονής Σίμωνος. Ναι, ναι. Καλά είστε, μοναχός Γονίδης, καλά είστε. Καλά. Καλημέρα σας. Λάβαμε το email σας, επικοινωνήσανε μαζί μας και από την Ιερά Μονή. Ναι. Για την έγκριση, εσείς είστε μια παρέα ατόμων, πόσα άτομα συνολικά? Είμαστε... Πόσοι επιθυμείτε να έρθετε? 9 άτομα, από 7 μέχρι 9 θα είμαστε. 7 μέχρι 9. Ναι. 7 μέχρι 9. Για ποιες μέρες θέλετε να φιλοξενηθείτε συγκεκριμένα, πείτε μου, επειδή εγώ έχω απλά το σήμα εδώ. Τις 31, ναι. 31 ή την 1η του μήνα, 1η Ιουνίου. 31 Μαΐου ή 1η Ιουνίου. Για μία μέρα δηλαδή, δύο διανυκτερεύσεις είναι αυτή. Είναι αυτές. Ναι, για μία μέρα, για, ναι. Για μία διανυκτέρευση δηλαδή. 7 με 9 άτομα. Μάλιστα. Από ποια μονή είπατε ότι είστε? Ιερά Μονή Σίμωνος. Σίμωνο Πέτρας. Ναι, Σίμωνος Πέτρας. Κατήργο είναι ίδιε. Κύριε, γελάσει. Κύριε Γονίδιε. Ναι. Σας παίρνω τηλέφωνο από τη Μητρόπολη. Από τη Μητρόπολη θα μιλήσω μαζί τους εγώ, θα πει ποιος είναι. Για το συσίτιο. Ο πατέρας Γελάσιος. Ο Γελάσιος. Μάλιστα. Θα επικοινωνήσω εγώ και με τον γέροντα Γερβάσιο, για να του μεταβιβάσω το αίτημα. Απλά εγώ έχω εδώ για τις κλίνες προσπαθώ. Γιατί είναι και οι ασκητικές σκήτες, είναι αρκετά μικρές. Δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μου είπατε 7 με 9 άτομα, περίμενα μήπως είναι μικρότερο και σας βολεύαμε κάπου σε κάποια κελιά. Εσάς θα σας είναι... Δεν έχουμε προβλήματα, εντάξει, μωρέ. Για να βράδυ τώρα, δεν παίρνουμε θέμα τώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε στη Μονή. Είχαμε έρθει και πέρσι. Ναι. Δεν μπορέσαμε για κάποιο λόγο να μας φιλοξενήσετε και... Αλλά θέλουμε να μείνουμε στη Μονή. Όχι, και... είναι επιθυμία όλων φυσικά, όλοι οι πιστοί να προσέλθουν και να ζήσουν τουλάχιστον έστω και για λίγο το ασκητικό θαύμα. Να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν θα είχατε εσείς κάποιο θέμα να φιλοξενηθείτε μαζί με κάποιον μοναχό, δηλαδή από τα 7, να κοιμηθείτε δηλαδή όλοι μαζί, τουλάχιστον 4-5 άτομα να φιλοξενηθούν μαζί με μοναχούς. Κανένα πρόβλημα, Είναι μικρές οι κλίνες. Επίσης, σας διαβιβάζω λίγο το αίτημα της Ιεράς Μονής Σίμωνος. Αν μπορείτε, επειδή η συγκεκριμένη εποχή είναι λιγάκι δύσκολη από φρούτα, ζαρζαβαντικά κτλ. Αν θα μπορούσατε να φέρετε και κάποιες δικές σας προμήθειες. Ναι, θα φέρουμε. Λοιπόν, να σας μεταβιβάσω, είναι κάποια συγκεκριμένα. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Γελάση. Ναι. Πατήρ Καμένος σας στέλνει. Πατήρ Καμένος. Τώρα θα έρθω. Πού είναι, στο τηλέφωνο ή είναι εδώ ο Χριστιανός? Σας περιμένει στο Σαλαμάκι. Ήρθε κάτω, θα έρθω εγώ. Κοιράστε τον ένα λουκουμάκι, ένα ελληνικό και έρχομαι. Είναι κάποιες, ζητάνε οι μοναχοί κάποια συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορούν να προμηθευτούν δυστυχώς στο Άγιο Όρος. Ναι. Αν μπορείτε να φέρετε, έχετε κάπου να σημειώσετε να σας πω? Ναι, σημειώνω. Λοιπόν, κάποια φρούτα όπως ανανάς. Ανανάς, ναι. Είναι και χαμηλό σε λιπαρά. Κάποιο grapefruit. Grapefruit, τώρα πώς το λέμε, grapefruit κάπως το λέμε. Ναι, grapefruit, ναι. Λίτσι, αυτό είναι εξωτικό, τώρα δεν ξέρω αν θα βρείτε εύκολα. Λέγεται λίτσι. Λίτσι. Ταφ σίγμα. Αυτό είναι για λικέρ, το κάνουν οι μοναχοί λικέρ. Αβοκάντο, λίτσι, λάμδα, γιώτα, ταφ, σίγμα, γιώτα. Λίτσι. Λίτσι. Και αυτό μπαίνει στα κοκτέιλ. Ναι, και κοκτέιλ, και γίνεται και πολύ ωραίο κονιάκ αυτό το λίτσι. Το έχει κάνει το, για να κερνάνε εκεί και τώρα για το 15 Αύγουστο. Αβοκάντο. Ναι. Είναι κάποια πράγματα δεν φυτρώνουν εκεί τώρα, δεν βγαίνουν στον Άγιο Όρος και είναι, καταλαβαίνετε. Θα είναι χαρά δηλαδή και για τους μοναχούς να έχουν και το λίτσι. Λωτούς. Δεν κοβέζει. Λιανέ. Το έγραψες το λίτσι όμως, είσαι πέτοιμο, το ψάξε, το βρεις. Το λίτσι το έχω. Το λίτσι το έχεις έτοιμο.
Λοιπόν, ο Αχιλλέας μας είπε να σου κάνουμε τη φάρσα. Κατάλαβα. Να σου πω, ξέρεις τι σου έρχονται σε λίγο, ε, καϊπυρίνια. Καϊπυρίνια, τέλος, συνταγή. Ξέρεις που θα το πηγαίναμε ένα, ανοίγουμε ένα μπαρ τα βράδια. Κοντά στην παραλία, ένα beach bar. Το μπαρ δόγμα. Ξεκινάει, ας μου λέει να μείνουμε τους μοναχούς και παιδιά, λέω τι γίνεται. Ποιος έκανε τη φάρσα, Γιώργο? Ο Αχιλλέας, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα πέρα από κάθε χιούμορ, το όνομά σου πώς είναι, συγγνώμη, ξέχασα το μικρό σου. Δημήτρη μου, έχεις πάει στο Αγιώρος? Έχω πάει πολλές φορές. Οπότε ξέρεις, νομίζω ότι είναι ένα μαγικό πράγμα. Μαζί με τον Αχιλλέα, γι' αυτό είναι. Εύχομαι. Σε ποια μόνη πηγαίνετε? Ετοιμαζόμαστε, ναι. Να ξαναπάμε και γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό με βρήκε πάνω στη φάση στην αρχή. Μας τα έγραψε όλα στο mail, τα πάντα. Να σου πω, σε ποια μόνη πηγαίνετε? Έχουμε πάει σε πολλές όλες. Α, γιατί ώρα να στείλουμε και ένα μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή. Ότι είναι μια μοναδική εμπειρία και εύχομαι όλοι όσοι μπορούν να πάνε έστω και μια φορά στη ζωή τους. Είναι κάτι καταπληκτικό και θα τους δώσει πολύ δύναμη και θα καταλάβουν τι σημαίνει Αγιώρος. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχθηκες. Εύχομαι με το καλό να πάτε. Και αν μπορείς να φέρεις και ένα ρούμι. Λίτσι, το λίτσι, φίλε, είναι καταπληκτικό. Πόσο κοκτέιλ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, αν το βρεις ποτέ, πιέστο. Όχι στο Αγιώρος, έξω εκεί στην Ουρανόπολη. Αν το φυλάκι, γεια. 102,2.